Ναι μεν, αλλά. Ήταν το συμπέρασμα της έκθεσης αξιολόγησης της ελληνικής προεδρίας από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς και του Γραφείου Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προέκυψε από την παρουσίαση που έγινε, παρουσία του επικεφαλής του Γραφείου της Ελληνικής Προεδρίας και Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρη Καραμίτσου Τζιρά. Σε γενικές γραμμές, η Ελληνική Προεδρία τα κατάφερε αρκετά καλά. Είναι αλήθεια ότι έλαβε πρωτοβουλίες οι οποίες επικροτήθηκαν από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την καταπολέμηση διαφθοράς, όπως αυτή της προώθησης του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα και της τέταρτης οδηγίας για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Από εκεί και πέρα όμως, εκεί που χωλαίνουμε, όπως προκύπτει από την αξιολόγηση, είναι στο οργανωτικό επίπεδο. Δηλαδή, αναφορικά με τα οικονομικά της στοιχεία, η Προεδρία, κατά τη γνώμη μου, δεν κατάφερε να κερδίσει. Να κάνει δικό της, θα λέγαμε, και να αποδείξει το ότι πραγματικά ήταν η φθηνότερη προεδρία όλων όσων έχουν γίνει ποτέ. Σύμφωνα με την έκθεση, η ελληνική προεδρία απέτυχε να κάνει τις δράσεις της δημόσια προσβάσιμες, με τον εκπρόσωπο της προεδρίας να δηλώνει τη διαφωνία του με τη μεθοδολογία της αξιολόγησης. Η Ελλάδα κατέβαλε προσπάθεια να διασφαλίσει πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με τις διεργασίες της προεδρίας, αλλά υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Θεωρούμε ότι η αρνητική αποτίμηση στα θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας του προϋπολογισμού, δηλαδή στους πυλώνες 1 και 2, είναι αποτέλεσμα ελλιπούς ενημέρωσης σε ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης πιστεύουμε ότι έχουν ανάγκη συμπλήρωσης και ενίσχυσης τα συμπεράσματα και των τριών πυλώνων. Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της οργάνωσης αναγνώρισαν μεν την προσπάθεια που κατέβαλε η ελληνική προεδρία ώστε οι δράσεις της να είναι δημόσια προσβάσιμες και διαφανείς, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις δεν τα κατάφερε. Όπως με έμφαση υποστήριξε και ο πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κ. Μπακούρης, λέγοντας ότι η καλή επίδοση δεν συνάδει με την ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με τον προϋπολογισμό της και μπορεί να θεωρείται η οικονομικότερη προεδρία, αλλά δεν δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να διαπιστώσουν. Η έκθεσή μας εντοπίζει ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με τον προϋπολογισμό και την κατανομή των δαπανών της ελληνικής προεδρίας. Σε αυτό όμως το σημείο θα τονίσουμε ότι η έλλειψη πληροφόρησης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη διαφθοράς. Η έρευνά μας αξιολογεί την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση. Συνεπώς μπορεί να θεωρείται και ήταν η οικονομικότερη προεδρία η ελληνική, αλλά δεν δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να το διαπιστώσουν από μόνοι τους. Από τη μεριά του, ο επικεφαλής της Προεδρίας κατέθεσε τις ενστάσεις του ως προς τη μεθοδολογία της έκθεσης, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση στο σύνολό της, όχι μόνο για την ελληνική Προεδρία, έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη κάποιες ειδικές για την κάθε χώρα παράμετροι, ενώ επικαλέστηκε το πρόγραμμα Διάβγεια, μέσω του οποίου μπορεί κάποιος να βρει αρκετά στοιχεία. Μας προβλημάτισε διότι πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση στο σύνολό της, όχι μόνο για την ελληνική προεδρία, γίνεται χωρίς να ληφθούν επαρκώς υπόψη κάποιες ειδικές για την κάθε χώρα παράμετροι λειτουργίας της προεδρίας της. Χωρίς δηλαδή να καταγράφεται στην περίπτωση της Ελλάδος το δεσμευτικό πλαίσιο αναφοράς και λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης που επιβάλλεται το δημόσιο λογιστικό. Τέλος, μας προβληματίζει και το γεγονός ότι η αρνητική, όπως εμείς τη διαβάζουμε, αξιολόγηση, υπό τις συνθήκες που έγινε και περιέγραψα, θα ήταν επιδεικτική παρερμηνιών. Θα μπορούσε δηλαδή να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ελληνικής προεδρίας. Εκ του αποτελέσματος, πιστεύω ότι οι εφισβητήσεις και οι επικριτές δεν δικαιώθηκαν. Η ελληνική προεδρία αποτέλεσε μια οργανωτική επιτυχία, με εξορθολογισμένη, συνετή και διαφανή διαχείριση, με ουσιαστικά αποτελέσματα που προέθεσαν τους ευρωπαϊκούς αλλά και τους εθνικούς στόχους, οι οποίοι ήταν και τομείς προτεραιότητας της Προεδρίας μας. Η Ελληνική Προεδρία παίρνει εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο προώθησε βασικά νομοθετήματα κατά της διαφθοράς. Σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στη διαπραγματεύση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, η οποία θα είναι το πρώτο υπερεθνικό δικαστικό σώμα με ενισχυμένη αρμοδιότητα να καταπολεμά την απάτη και την διασυνολική διαφθορά. Στα θετικά σημειώνεται ότι η ελληνική προεδρία παίρνει τα εύσημα για τον τρόπο με τον οποίο προώθησε βασικά νομοθετήματα κατά της διαφθοράς, τη θέσπιση κανόνων
για την πάταξη της διαφθοράς και την επιβολή κανόνων σε όσα κράτη δεν τηρούν τους κανόνες.